ήδη παιδιά σε δύο τελευταία μαθήματά μας αναλύσαμε το κατ' εικόνα στον άνθρωπο και είδαμε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία συνιστούν, απαρτίζουν την εικόνα του Ιησού Χριστού συγκεκριμένα στον άνθρωπο, ότι είναι λογικός ο άνθρωπος επειδή εκείνος που τον δημιούργησε είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή η ανάλυση που κάναμε δείχνει κατά έναν στατικό τρόπο το κατ' εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Δηλαδή, αν δούμε τα πράγματα στην ανάλυσή του, αυτό εννοούμε κατά ένα στατικό τρόπο. Όμως το κατ' εικόνα έχει και μία δυναμικότητα, δηλαδή έχει μία φορά, μία κατεύθυνση, και αυτή η κατεύθυνση του κατ' εικόνα καθορίζει τον προορισμό του ανθρώπου. Διότι ποιος θα ήταν ο σκοπός για τον οποίο εγώ θα ήμουνα κατ' εικόνα Θεού? Απλώς το κατ' εικόνα θα ήταν για μένα ένα διακοσμητικό στοιχείο? Δεν θα ήταν ένα ουσιώδες στοιχείο στην ύπαρξή μου? Ποιο είναι αυτό το ουσιώδες σημείο? Ποια είναι δηλαδή αυτή η δυναμικότητα του κατ' εικόνα? Δεν είναι τίποτα άλλο που σας είπα παρά ο προορισμός μου, εμένα του ανθρώπου, ο προορισμός μου. Και ποιος είναι αυτός, θα λέγαμε, ο προορισμός του ανθρώπου? Αυτό το μεγάλο θέμα, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, που με άλλα λόγια θα το βρείτε γραμμένο αν διαβάσετε βιβλία, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου? Θέλετε ακόμη? Έχετε καταπλησμονή, μάλιστα πρέπει να έχετε διαβάσει σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κλπ. Το λεγόμενο υπαρξιακό πρόβλημα. Υπαρξιακό δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρόβλημα του ανθρώπου ως ύπαρξη. Δηλαδή, γιατί υπάρχει και πώς μπορεί να υπάρχει? Αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα στον άνθρωπο είναι το υπαρθμόν ένα πρόβλημα. Μάλιστα, επειδή είσαστε μεγάλες κοπέλες και μορφώνεστε, να σας πω και αυτό το σημείο. Υπάρχουν τρεις τομείς και μάλιστα καθορίζουν και τρία μεγάλα χρονικά ιστορικά σημεία που αναλύθηκαν ή μελετήθηκαν τα θέματα αυτά στη φιλοσοφία. Ο ένας τομέας, ο και πρώτος, είναι ο λεγόμενος κοσμολογικός ή θεολογικός. Δηλαδή, τι είναι ο κόσμος? Οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, επί παραδείγματι, ήσαν φιλόσοφοι κοσμολογικοί ή θεολογικοί. Δηλαδή, τι είναι ο κόσμος, από τι συνίσταται, ποιος τον δημιούργησε? Έτσι, κοσμολογία, θεολογία, με την ευρεία έννοια βέβαια θεολογία, όχι με την θρησκευτική που τη χριστιανική. Μετά, με το Σοκράτη εγγενιάζεται μια καινούργια περίοδος, η λεγόμενη ανθρωπολογική, το ανθρωπολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Στο Μαντίον των Δελφών, θα γνωρίζετε, ήταν μια επιγραφή που έλεγε «γνώθεις αυτόν», να γνωρίσεις τον εαυτόν σου. Έλεγε λοιπόν ο Σοκράτης ότι είναι περιττόν να ασχολούμαι με τον έξω κόσμο όταν αγνοώ τον έσω κόσμο, αγνοώ τον άνθρωπο. Είναι εκείνο δηλαδή που σήμερα λέμε, γιατί να στέλνουμε πυράβλους στο στερέωμα να ανακαλύψουμε καινούριους κόσμους και δεν φροντίζουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας καλύτερη επάνω στη γη?
Βέβαια όλα θέλουν την γνώση τους, αλλά από ποιαν άποψη ο Σωκράτης οπωσδήποτε είχε δίκιο. Πράγματι ο Σωκράτης εστράφει στον άνθρωπο και έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο ανθρωπολογικό μέρος της φιλοσοφίας. Να γνωρίσουμε τον άνθρωπο, ποιος είναι, τι φτιάχνει ο άνθρωπος. Και το τελευταίο των νεωτέρων χρόνων κυρίως είναι το λεγόμενο γνωσιολογικό, δηλαδή με ποιο τρόπο θα προσεγγίσω κάτι που είναι έξω από μένα και θα έχω μία ακριβή γνώση αυτού του αντικειμένου. Όταν λέμε ακριβή, γιατί μεσολαβούν οι αισθήσεις και άλλα πράγματα, ώστε αυτό το πρόβλημα απασχόλησε ιδιαίτερα στην επιστήμη, και επειδή στους νεωτέρους χρόνους η επιστήμη καλλιεργήθηκε, γι' αυτό και προέκυψε αυτό το πρόβλημα στη φιλοσοφία. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα τελευταία έχουμε αυτήν την επαναφορά μας σε ανθρωπολογικά θέματα, δηλαδή στα λεγόμενα υπαρξιακά θέματα, δηλαδή να γνωρίσουμε τον άνθρωπο, γιατί υπάρχει και που πηγαίνει, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεώς του. Έτσι έχουμε αυτό το τεράστιο θέμα, το ανθρωπολογικό. Γι' αυτό κάνουμε τα θέματα αυτά, για να δώσουμε μια απάντηση σε εκείνα που κυκλοφορούν απ' έξω. Τι λέγει η Αγία Γραφή, τι λέγει ο Λόγος του Θεού απάνω στο θέμα άνθρωπος, στο θέμα κόσμος, κοσμολογία, και στο θέμα άνθρωπος. Και επειδή πολλά ακούγονται, να έχετε μια σωστή εικόνα, εφόσον είμαστε χριστιανοί. Συνεπώς, το θέμα του προορισμού του ανθρώπου, παιδιά, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ποιο είναι το νόημα που υπάρχω, το νόημα, σας είπα, της υπάρξεως. Αυτό βέβαια κάθε άνθρωπος το θέτει στον εαυτό του. Γιατί υπάρχω. Φυσικά είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχει δοθεί απάντηση. Δεν έχει δοθεί απάντηση. Ναι, δεν έχει δοθεί απάντηση, γιατί αν είχε δοθεί απάντηση, δεν θα ήταν ένα σημείο ερεύνης. Που σημαίνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει, υπάρχει απάντηση. Δεν την έχουμε βρει. Πώς δεν τη βρήκαμε? Δεν τη βρήκαμε με το μυαλό μας, δηλαδή με τη φιλοσοφία. Δεν τη βρήκαμε. Έπρεπε να μας αποκαλυφθεί. Και μας απεκαλύφθη. Μας απεκαλύφθη από εκείνον που μας έφτιαξε. Πώς να σας το πω, είναι σαν να κάνουμε ένα περίπατο στο δάσος και να βρούμε ένα αντικείμενο μηχανικό, μια συσκευή μηχανική, και την επεξεργαζόμεθα αυτή τη μηχανή, το αντικείμενο, και αναρωτιόμαστε σε τι χρησιμεύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε όμως τελικά να βρούμε σε τι χρησιμεύει αυτό. Φυσικά ο μόνος αρμόδιος θα ήταν εκείνος που κατασκεύασε αυτή τη μηχανή να μας πει γιατί υπάρχει και σε τι χρησιμοποιείται. Έτσι και εδώ, μόνο ο Θεός, παιδιά, μπορεί να μας αποκαλύψει γιατί υπάρχουμε, γιατί δημιουργηθήκαμε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Διότι πολλές φορές, αλήθεια, έτσι και μέσα στην καθημερινότητα το καταλαβαίνουμε αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε ένα παγιωμένο πρόγραμμα στη ζωή μας. Σηκώνομαστε το πρωί, ορισμένη ώρα, κάνουμε τις ίδιες κινήσεις, πάμε στο σχολείο μας ή στη δουλειά μας, γυρίζουμε, τρώμε, το απόγευμα μπορεί να ξαναπάμε στη δουλειά μας να κάνουμε κάτι άλλο, και να κλείσει η μέρα μας, φυσικά, να πάμε να κοιμηθούμε. Αυτό κάποτε μπορεί να γίνεται πολύ έντονο, δηλαδή με μία πίεση του χρόνου και μέσα σε μια αγανάκτησή μας, να πούμε, βρε άδελφε, κάθε μέρα την ίδια ιεροτελεστία, κάνω κάθε μέρα τα ίδια πράγματα, τις ίδιες κινήσεις, ως προς τι, γιατί τρέχω. Αν ανεβείτε στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας, θα δείτε τους ανθρώπους να πηγαίνουν έρχονται στους δρόμους. Πού πάνε αυτοί, πού τρέχουν? Τρέχουν πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Θα μπορείτε να δώσετε μια απάντηση πού τρέχουν οι άνθρωποι αυτοί? Στην πραγματικότητα θα έκαναν μια κυκλική κίνηση. Ποια είναι αυτή η κυκλική κίνηση? Φεύγουν από το σπίτι τους, πάνε στις δουλειές τους,
και γυρίζουν πάλι στο σπίτι τους. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό όμως είναι μια κυκλική κίνηση των ανθρώπων μιας πόλεως. Τότε θα πούμε κι εμείς για τη ζωή μας ότι έχουμε μια κυκλική κίνηση. Κάνουμε τα ίδια πράγματα και βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Και επειδή δεν βρίσκουμε νόημα σε αυτά που κάνουμε κάθε μέρα, άλλοτε μας ξεγελά για μια στιγμή βάζοντας κάποιες προοπτικές, όπως λέμε να σπουδάσω, και βάζω εκεί τη δύναμή μου να σπουδάσω, μετά να ανοίξω, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί ή να ακολουθήσω μια επιστημονική, ξέρω εγώ, ένα επιστημονικό στάδιο κτλ. Και αυτά με ξεγελούν για μια στιγμή, ενώ στην πραγματικότητα πάλι η ζωή μου είναι κυκλική. Και τότε λέγω, τι έκανα? Γεννήθηκα, ζω και θα πεθάνω. Δηλαδή θα ξαναγυρίσω εκεί από όπου ήλθα. Από τη γη ανέβλησα, αναφάνηκα και τώρα εξαφανίζουμε. Τα πράγματα μας δίνουν την εικόνα ότι έχουμε και στον προορισμό μας μία κυκλικότητα. Εξάλλου η στοϊκή φιλοσοφία πάνω σε αυτό στηρίζεται. Είπε ότι όχι μόνο οι κτήσεις αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένας κύκλος, τον οποίο συμπληρώνει και τίποτε άλλο. Και ο μεν άνθρωπος που διαθέτει ένα συγκεκριμένο εγώ, βεβαίως αυτός ο άνθρωπος χάνεται, ενώ οι κτήσεις επανέρχεται. Δηλαδή ο άνθρωπος εκπληρώνει έναν κύκλο, ενώ οι κτήσεις πολλούς κύκλους. Μάλιστα αιωνίως, πολλούς, στην αιωνιότητα, ατελευτήτως. Γιατί ποτέ δεν φαντάστηκαν, παιδιά, την ιστορία με τέλος. Η φιλοσοφία δεν ανακάλυψε τέλος στην ιστορία και τέλος στον κόσμο. Αυτό είναι στοιχείο της αποκαλύψεως. Ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι ο κόσμος έχει τέλος και η ιστορία έχει τέλος. Αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Έτσι ο ανθρώπινος προορισμός δεν είναι παρά μία, όπως έλεγε ο Σάρτρ, ένας Γάλλος φιλόσοφος υπαρξιστής, άθεος όμως, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα συντριβανάκι από μία επιφάνεια νερού που ηρεμεί, αναφαίνεται και ξαναπέφτει πάλι κάτω και γίνεται πάλι επιφάνεια νερού. Τίποτε άλλο. Ότι ο άνθρωπος κλείνει ένα κύκλο. Ένα μόνο κύκλο, τίποτε άλλο. Αν ακόμα θα θέλατε, μερικοί αισιοδοξότεροι, δεν είναι βέβαια καινούργιο το φαινόμενο, όπως κυρίως είναι στις ανατολικές θρησκείες, στον βουδισμό που δυστυχώς στην πατρίδα μας άρχισε να αυθονεί, δυστυχώς, δίδουν μια ελπίδα περισσότερη από το να σου πούν ότι κλείνεις ένα κύκλο, ότι κλείνεις πολλούς κύκλους, πάρα πολλούς κύκλους, με το φαινόμενο της μετενσαρκώσεως. Όλα αυτά δεν ικανοποιούν, παιδιά, τον προορισμό του ανθρώπου. Διότι αν υποτεθεί ότι είμαι μια τόσο σοφά φτιαγμένη κατασκευή, ότι είμαι αυτή η εικόνα του Θεού για ένα κύκλο που να μην έχω συνέχεια παρακάτω, ως προς τι? Σε μια ζωή γεμάτη από μιζέρια, σε μια ιστορία γεμάτη από πολέμους, από πείνες, από δυστυχίες, από τρόμους και φόβους και πίκρες, δεν εξηγείται το γιατί υπάρχω, ότι μπορεί να είναι αυτό που υπάρχω. Ούτε ακόμα αν υποτεθεί ότι κάνω κύκλους, αενάους κύκλους, και ξαναγυρίζω στην ύπαρξη. Διότι αν τη μια φορά γυρίζω σαν άνθρωπος και την άλλη γυρίζω σαν φυτό, την άλλη σαν μυρμήγκι και την άλλη σαν χελιδόνι, σαν βάτραχος και σαν γάιδαρος, με συμπαθάτε, που έχω αυτούς τους μετασχηματισμούς τροποντινά με τις αέναες μετενσαρκώσεις, ως προς τι? Έρχομαι, φεύγω, έρχομαι, φεύγω, για να έχω, λέγει, βελτίωση. Και ύστερα, και όταν μάλιστα αυτή η ύπαρξή μου μπαίνει μέσα σε ένα νιρβάνα, δηλαδή σε ένα κάτι που είναι μία, παράξενο, σε μία ευτυχία, μέσα σε μία ανυπαρξία, δηλαδή μέσα, καλύτερα, μέσα σε ένα μεγάλο εγώ, παγκόσμιο εγώ, που το δικό μου εγώ έχει εξαφανιστεί. Ούτε η ευτυχία,
ούτε η δυστυχία έχουν νόημα εάν δεν υπάρχει το εγώ, εάν δεν υπάρχει αυτή η αυτοσυνείδηση. Αν επί παραδείγματι, για το καταλάβετε, είμαι ναρκωμένος και μου κάνουν εγχείρηση, ή δεν μου κάνουν εγχείρηση και είμαι έτσι απλώς ναρκωμένος, είμαι πετσοκόβουνε, εγώ τι καταλαβαίνω? Τίποτα. Γιατί δεν έχω συνείδηση. Ποια λοιπόν έννοια θα είχε τελικά γιατί, το γιατί υπάρχω? Παιδιά, βλέπετε, σας τα ανέφερα όλα αυτά, τα οποία με τη σέσουλα τα συναντάμε έξω. Και για να μην παρασυρθούμε, να μην πέσουμε σε ηλιστικές θέσεις ή ακόμα και ιδεαλιστικές, όχι, και που δεν ικανοποιεί καμιά από αυτές, έρχομαι να σας πω το ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Βέβαια, δεν θα σας το πω με δύο λόγια μόνο, θα κάνουμε μία όσο μπορούμε καλύτερη για το επίπεδό σας ανάλυση. Καταλάβατε λοιπόν το πρόβλημα, το γιατί υπάρχω, το καταλάβατε? Λοιπόν, όπως θα ξέρετε, ο άνθρωπος κατέχει την βιολογική κορυφή της δημιουργίας. Δηλαδή, είναι πάνω-πάνω από όλους τους ζώντας οργανισμούς. Από τα ζώα είναι πάνω-πάνω, στην τελευταία, στην κορυφή της πυραμίδος του ζωικού βασιλείου. Και ακόμα είναι μία επιτομή αυτής της δημιουργίας. Δηλαδή, στον άνθρωπο θα συναντήσετε ό,τι ακριβώς συναντάτε μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία. Γι' αυτό ονομάστηκε και από τους φιλοσόφους και από τους επιστήμονες ο άνθρωπος ένας μικρόκοσμος. Δηλαδή, είναι μία μικρογραφία του σύμπαντος ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν μία επιτομή της δημιουργίας, ένας μικρόκοσμος ο άνθρωπος. Αλλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το ότι είναι στην κορυφή τη βιολογική της δημιουργίας, αυτό δεν εξαντλεί τον προορισμό του, αλλά αντιθέτως αυτό αποτελεί το ξεκίνημα, όχι το τέρμα, δηλαδή την αφετηρία. Έτσι πολλοί νομίζουν, γιατί αυτά που λέμε δεν είναι θεωρητικά, έχουν άμεση πρακτικότητα. Γι' αυτό κάνω προσκλητήριο στην προσοχή σας, για να γνωρίζετε αυτά πολύ καλά. Μοιάζουν θεωρητικά, αλλά είναι δείκτες της πρακτικής ζωής. Πολλοί λοιπόν νομίζουν ότι μία υψηλή μόρφωση, για την οποία τόσο τσακιζόμαστε στη ζωή μας και τόσο κοπιάζουμε, ακόμα ένας βιολογικός προορισμός, που σημαίνει αυτό το κοινότατο που συναντούμε, που λέγουν να παντρευτώ. Ωραία, παντρεύτηκες. Μετά κάνω παιδιά. Έκανες και παιδιά. Μετά θα κάνω εγγόνια. Μετά, ωραία, έκανες και εγγόνια. Μετά θα πεθάνω. Μα αυτό αφορά το γένος, δεν αφορά το δικό σου το πρόσωπο. Το καταλάβατε αυτό? Εάν θα μαντρευτώ να κάνω παιδιά, αυτό αφορά εις το γένος, το ανθρώπινο γένος. Θα αφήσω απογόνους. Αλλά το ερώτημα για το δικό μου πρόσωπο, ποιος ήταν ο δικός μου προορισμός, δεν απαντήθηκε. Διότι το ίδιο ερώτημα θα κάνει το παιδί μου, το εγγόνι μου, και πάντοτε θα μετατίθεται το ερώτημα, το να λέμε ο προορισμός μου ήταν να κάνω παιδιά, και τα παιδιά ο προορισμός να κάνουν παιδιά. Τότε γιατί υπάρχει ανθρωπότητα? Γιατί υπάρχει. Βλέπετε, έχουμε μία μετάθεση, αλλά δεν έχουμε απάντηση εις το θέμα. Ακόμα πολλοί νομίζουν ότι μία κοινωνική προσφορά τους θα εξαντλούσε αυτόν τον ανθρώπινο προορισμό. Το να προσφερθούν κοινωνικά, το να γίνουν καλοί επιστήμονες, να γίνουν ερευνητέ επιστήμονες ακόμη, να ανακαλύψουν μικρόβια και να βοηθήσουν την ανθρωπότητα,
αφού θα βρεθούν και τα κατάλληλα φάρμακα να βρούμε θερυπή, τι είναι ο καρκίνος για να γλιτώσουμε την ανθρωπότητα. Ή ακόμα να είμαστε εκείνοι που θα σταθούμε φιλάνθρωποι, μεγάλοι ευεργέτικοι φιλάνθρωποι μέσα στο περιβάλλον μας, που δημιουργεί μια ικανοποίηση αναμφισβήτητα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν καθορίζει τον προορισμό του ανθρώπου, ούτε η μόρφωση, ούτε ο βιολογικός θα λέγαμε προορισμός, ούτε ακόμα η κοινωνική προσφορά. Αυτά τα τρία που σας ανέφερα, δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι τα θεωρούν ότι είναι ο προορισμός της ζωής τους. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λέγουν: επάντρεψα τα παιδιά μου, μορφώθηκαν όλα τα παιδιά μου, έχουν καλές θέσεις τα παιδιά μου, τι άλλο θέλω? Τι άλλο θέλεις, αδελφέ μου, ανθρωπέ μου, εξεπλήρωσες τον προορισμό σου? Ναι, αυτός ήταν ο προορισμός μου, τι άλλο μπορεί να είναι? Καλός άνθρωπος ήμουνα, έκανα καλά έργα στη ζωή μου, βοήθησα κοινωνικά στους συνανθρώπους μου. Είναι πράγματα που λέγονται, είναι. Αλλά αυτά αποτελούν τον προορισμό του ανθρώπου? Όχι. Όχι. Ότι είναι μια αφετηρία, ναι, αλλά δεν εκπληρούν αυτά τον προορισμό του ανθρώπου. Λέγει ο Καβάσιλας, ο Βυζαντινός αυτός συγγραφέας: η γάρ των ανθρωπίνων ψυχών δίψα απείρου δείτε την ως ύδατος. Ο δε κόσμος ούτως πεπερασμένος αρκέσε δει πως δυνετάν. Λέγει ότι οι ανθρώπινες ψυχές έχουν μια δίψα, τη δίψα του απείρου. Είναι εκείνο που κάποτε εκείνος ο νεαρός πλησίασε τον Κύριο, εκείνος ο άρχον, ο νέος: Κύριε, λέγει, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Και ο Κύριος του είπε να τηρήσει τις εντολές. Τις τήρησα. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Κοιτάξτε την αιώνια ζωή. Στέλναμε ευχές στις γιορτές και στα γενέθλια. Τι είπα? Γι' αυτό το είπα, επίτηδες το είπα. Γενέθλια οι χριστιανοί δεν γιορτάζουν. Κάνω μια μικρή παρέκβαση εδώ. Γιατί απλούστατα τα γενέθλια είναι η ημέρα, η επέτειος της φυσικής μας γεννήσεως. Των χριστιανών όμως δεν τον ενδιαφέρει η επέτειος της φυσικής του γεννήσεως, αλλά η επέτειος της πνευματικής του γεννήσεως. Και είναι το όνομά του όταν βαφτίστηκε, που πήρε το όνομά του. Βλέπετε, όταν γιορτάζουμε έναν Άγιο, εξαιρέσει, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ, εξαιρέσει βεβαίως του Χριστού, της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Μόνο αυτά τα τρία πρόσωπα είναι η εξαίρεση, υπάρχει λόγος. Όλοι οι Άγιοι πότε τους γιορτάζουμε? Όταν γεννήθηκαν ή όταν εμαρτύρησαν? Προφανώς όταν εμαρτύρησαν, ή όταν επιτέλους εκοιμήθησαν, απέθαναν δηλαδή. Τελειωμένοι, ολοκληρωμένοι. Που σημαίνει ότι η ημέρα της αναγεννήσεώς μου είναι, της αναγεννήσεώς μας είναι η σημαδιακή, η σπουδαία, η εορτάσιμος. Μη γιορτάζετε γενέθλια. Οι ειδωλολάτρε γιόρταζαν τα γενέθλιά τους. Ο Ηρώδης, λέγει, είχε τα γενέθλιά του όταν εχόρεψε η Σαλόμη και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχε τα γενέθλιά του. Είδατε? Λοιπόν, παρακαλώ, μην κάνετε γενέθλια, γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας. Πάρα πολύ. Όχι γενέθλια, ονομαστική γιορτή. Και πώς πρέπει να γιορταστεί αυτή? Συνεχίζω την παρέκβασή μου. Θα έχετε ετοιμαστεί καταλήλως, θα πάτε να κοινωνήσετε. Να γιορτάζω και να μην κοινωνήσω δεν έχει έννοια. Τι θα πει έχω πάρει ένα καινούργιο όνομα για την αιωνιότητα? Να μην κοινωνήσω? Και επιτέλους μπορείτε να δεχτείτε και επισκέψεις, άμα τα θέλετε, το απόγευμα. Όχι όμως με χορούς και ξεφαντώματα και αμαρτωλά πράγματα. Απλώς να έρθουν να σας χαιρετήσουν, ξέρω εγώ, οι μαθήτριές σας και τα λοιπά. Σέμνα που δεν θα έλθουν σε αντίθεση με εκείνο που κάναμε το πρωί, που κοινωνήσαμε δηλαδή. Είναι πολύ απλό.
και αυτονόητο νομίζω. Επανέρχομαι στο θέμα. Στέλναμε λοιπόν ευχές, μια καρτούλα, και λέμε χρόνια πολλά. Πόσα χρόνια πολλά? Μερικοί μάλιστα λένε να τα εκατοστήσεις. Τέλος πάντων, φυσικό το όριο. Μερικοί λένε εκείνο το ουτοπιστικό, να τα χιλιάσεις. Παιδάκια, να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα ήθελα να μου ευχηθούν ούτε να τα εκατοστήσω, ούτε να τα χιλιάσω. Να τα κάνω αιώνια. Δεν θέλω να πεθάνω. Γιατί? Γιατί δεν πλάστηκα για να πεθάνω. Πλάστηκα για να ζήσω στην αιωνιότητα. Αυτό μόνο θα με ξεδιψάσει. Κάθομαι και φτιάχνουμε τούτο ή εκείνο. Λέμε τούτο ή εκείνο και λέμε, βέβαια χωρίς να μας χτυπά την πόρτα της ψυχής μας η απογοήτευση. Λέμε, όλα είναι ωραία, αλλά αφού υπάρχει ο θάνατος, αφού υπάρχει το τέλος. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν βάζει στον εαυτό του ένα τέλος και είναι αδυσόπιτο αυτό το τέλος, δεν αισθάνεται καλά. Θέλει να μην υπάρχει τέλος. Αυτό που λέμε αιωνιότητα. Μήπως αυτός ο πόθος για την αιωνιότητα είναι κάτι μέσα στον άνθρωπο έμφυτο? Αναμφισβήτητα. Γιατί? Αποτελεί στοιχείο της εικόνας του Θεού. Γιατί? Γιατί και ο θεάνθρωπος, ο σαρκωμένος λόγος, είναι στην αιωνιότητα. Δεν πεθαίνει. Προσέξτε, και η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι στον ουρανό. Δεν πεθαίνει. Και θάνατος αυτού, μετά την Ανάσταση, ουκέτι κυριεύει, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Δηλαδή, είναι ο ενανθρωπίσας λόγος. Γιατί εμένα μου ανοίγει το δρόμο. Και συνεπώς εγώ θέλω να ζήσω. Και μου ανοίγει το δρόμο για να ζήσω όπως ζει και εκείνος. Και εγώ να ζω. Συνεπώς, ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι απλώς ένα ζώον λογικών. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή την έκφραση? Προσέξτε μόνο να κάνω μία διασάφιση εδώ. Όταν λέμε ζώον, βέβαια, επειδή κάποτε βρίζουμε έναν άνθρωπο λέγοντάς τον ζώον, κακώς φυσικά να το λέμε έτσι, τον υποτιμούμε, δεν εννοούμε αυτό, αλλά εννοούμε αυτό που ζει. Εξάλλου, στο μεγάλο απόδειπνο θα δείτε εκεί ότι αναφερόμεθα εις τα χερουβίμ και λοιπά, και τα λέμε ζώα, όπως τα λεγόμενα τέσσερα ζώα γύρω από τον θρόνο του Θεού. Τα τέσσερα ζώα. Ζώων θα πει αυτό που ζει, και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε κτίνος. Άλλο κτίνος και άλλο ζώων. Το κτίνος είναι ζώων γιατί ζει. Ο άνθρωπος είναι ζώων γιατί ζει. Ζώων λοιπόν θα πει αυτό που έχει ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι απλώς ένα λογικόν ζώων, ή όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ένα ζώων πολιτικών. Τι θα πει πολιτικών? Ένα ζώο το οποίο αγαπά να κάνει κοινωνία και να δημιουργεί πολιτισμόν. Αλλά ένα ζώον, προσέξατε το, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ένα ζώον θεούμενον. Αυτό λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Αλλά όταν λέμε ζώο λογικών, είναι στοιχείο της εικόνας του Θεού. Όταν θα λέγαμε ακόμη ζώων πολιτικών, είναι στοιχείο της εικόνας του Θεού. Όταν λέμε ζώων θεούμενων, ζώων που θεώνεται, θα το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αυτή η εικόνα έχει μία φορά, μία κατεύθυνση, ένα προορισμό για τον οποίο το σύνορα μιλάμε. Ποιος? Το να θεωθεί αυτή η εικόνα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος να θεωθεί, να φτάσει στη θέωσή του. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, πέρα από του να είναι ένα πολιτικό ή λογικό ζώο, είναι ένα ζώο θεούμενον. Αλλά εάν είναι ένα ζώο θεούμενον, Θεός,
Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένα θεολογικό «ον», δηλαδή μια θεολογική ύπαρξη. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο άνθρωπος είναι μια θεολογική ύπαρξη, γι' αυτό το λόγο ξεφεύγει από κάθε επιστημονική έρευνα και ανάλυση. Αν πάρει η ιατρική τον άνθρωπο και τον αναλύσει, με αυτά που θα μας πει, αναμφισβήτητα δεν εξαντλεί το φαινόμενο άνθρωπος. Αν τον άνθρωπο θα τον ερευνήσει η βιολογία ή θα τον ερευνήσει η φυσική, εφόσον θα λέγαμε επιδέχεται κάθε τι που υπάρχει από τις φυσικές δυνάμεις μέσα στον κόσμο αυτόν, δέχεται τον ηλεκτρισμό, μία κίνηση, ξέρω εγώ, μηχανική ή τη θερμότητα κτλ, ό,τι μας πούν, δεν εξαντλείται το φαινόμενο άνθρωπος. Γιατί δεν εξαντλείται? Γιατί απλούστατα ούτε η συμπεριφορά του, αυτό εννοούμε, γιατί απλούστατα ξεφεύγει από την έρευνα της επιστήμης. Ο άνθρωπος δεν είναι μία φυσική ύπαρξη, αλλά είναι μία θεολογική ύπαρξη. Είναι το μεγάλο λάθος όλων εκείνων που ερευνούν τον άνθρωπο, που δεν λαμβάνουν αυτό υπόψη, ότι είναι δηλαδή μία θεολογική ύπαρξη. Τι θα πει θεολογική ύπαρξη? Θα πει ότι ο άνθρωπος έχει σχέση με το Θεό. Αυτό θα πει θεολογική ύπαρξη. Τι είδους σχέση έχει με το Θεό? Έχει μέσα του προϋποθέσεις να εγγύσει και να ζήσει μέσα στο Θεό. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Το κατοικώνα που του φύτεψε ο ίδιος ο Θεός, με σκοπό να υπάρχει αυτή η ροπή, η κατεύθυνση προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι ο άνθρωπος σημαίνει ζωόν θεούμενον. Εδώ όμως είπαμε ότι ο άνθρωπος κατασκευάστηκε με βάση ένα πρότυπο. Όταν λέμε εικόνα, αυτό πάντα λέμε. Παρακαλώ λογαριάστετε ένα ζωγράφο που έχει ένα πρόσωπο ενός ανθρώπου ως μοντέλο. Ακούστε πως θα το ονομάσω το μοντέλο: αρχέτυπο. Και από την άλλη μεριά ένα μουσαμά, και αρχίζει να ζωγραφίζει. Βλέπει το μοντέλο, το αρχέτυπο, και φτιάχνει στο μουσαμά. Όταν τελειώσει, τότε βλέπουμε αυτό που ζωγραφήθηκε στο μουσαμά, βλέπουμε και το μοντέλο, το αρχέτυπο, και λέμε κοίταξε, είναι ίδια. Φυσικά μοιάζουν, αλλά δεν ταυτίζονται, διότι αυτό είναι κάτι ζωντανό μοντέλο, αυτό όμως είναι ζωγραφική, είναι στο μουσαμά. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θα πει αρχέτυπο? Ο αρχικός τύπος. Αυτό θα πει αρχέτυπον, ο αρχικός τύπος, αυτό που λέμε μοντέλο. Να το πω, γιατί μοντέλο δεν είναι ελληνική λέξη, υπόδειγμα. Αυτό το οποίο δηλαδή το παίρνω ως υπόδειγμα. Αλλά η λέξη αρχέτυπο θα μας βοηθήσει πολύ, γιατί είναι μια καθιερωμένη λέξη και είναι πάρα πολύ έτσι σπουδαία. Ώστε εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, δηλαδή η εικόνα του Χριστού, του σαρκωμένου Θεού, μοιάζει και έχει τώρα τι? Μίαν φοράν. Δηλαδή, προσέξτε, μία κατεύθυνση, αυτή η εικόνα, μία κατεύθυνση στο αρχέτυπό της. Σας είπα το σύνορα, αυτή η κατεύθυνση είναι ο προορισμός της εικόνας, δηλαδή του ανθρώπου. Αλλά ποιος είναι το αρχέτυπο? Θα το πούμε άλλη μια φορά. Είναι όχι ο Θεός, αλλά ο Χριστός. Δηλαδή ο σαρκωμένος Θεός. Όχι ο Θεός, αλλά ο σαρκωμένος Θεός. Αυτό είναι κεντρική διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή της
είναι βιβλική, είναι γεωγραφική διδασκαλία. Αν μου πείτε, μα δεν λέει, δεν λέει εκεί η Παλαιά Διαθήκη αυτό που διαβάζουμε, που κάνουμε τώρα στη Γένεση, και είπε το Θεός ποιήσουμε έναν άνθρωπον κατοικώνα ή μετέραν και καθομοίωση. Ναι, όπως σας διάβαζα σε ένα προπερασμένο θέμα, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, σας το έχω εξηγήσει, ότι ο άνθρωπος ελέγε το κατοικώνα Θεού, γιατί ακόμα δεν είχε φανερωθεί ο σαρκωμένος λόγος. Και ο σαρκωμένος λόγος φανερώθηκε μετά τον Αδάμ, αλλά προηγείται όμως ο σαρκωμένος λόγος δυνάμει σε τούτο, ότι δεν έγινε ο σαρκωμένος λόγος ο Ιησούς Χριστός αντιγράφοντας τον Αδάμ, αλλά ο Θεός έκανε τον Αδάμ με εκείνο που θα γινόταν ο σαρκωμένος λόγος. Καταλάβατε, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Είμαστε λοιπόν εικόνα του Ιησού Χριστού. Και επειδή λέει η Αγία Γραφή είμαστε εικόνα του Θεού, συνεπώς εμείς είμαστε εικόνα εικόνος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι εικόν το αρά του Θεού. Και ο ίδιος είναι ο Θεός, εικόν του Πατρός. Εμείς είμαστε εικόνα του Χριστού, συνεπώς είμαστε εικόνα της εικόνος. Αλλά αυτό λοιπόν είναι το αρχιετυπό μας. Αυτό έχει σημασία, να το ξέρουμε. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι είμαι κατ' εικόνα Θεού, που μου δίνει μία προσμέτρητη αξία αυτό. Δεν είναι αρκετό. Γιατί τσεκουρεύω, κόπτω αυτό που λέμε το σύνορα, προορισμός. Εάν βρω το αρχιετυπό μου, τότε θα αξιοποιήσω το κατ' εικόνα. Δηλαδή θα δώσω προορισμό, θα δώσω πορεία. Έτσι θα λέγαμε το αρχέτυπο. Βλέπετε, σας λέω λίγα δύσκολα πράγματα, αλλά προσπαθώ να τα αναλύω όσο μπορώ περισσότερο. Το αρχέτυπο αποτελεί το οντολογικό περιεχόμενο του κατ' εικόνα. Δηλαδή το αρχέτυπο μου ο Χριστός είναι το περιεχόμενο του τι είμαι εγώ. Για να δω λοιπόν τι πρέπει να είμαι εγώ και να το ανακαλύψω, πρέπει να βλέπω το αρχιετυπό μου, τον Ιησού Χριστόν. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει ή να καταξιωθεί έξω από το αρχιετυπό του, τον Ιησού Χριστό. Ή τυχόν αυτονομία του, θα πει αυτονομία, δεν πιστεύω στον Χριστό. Ακούστε, δεν πιστεύω στον Χριστό, δεν τον δέχομαι τον Χριστό. Τι θέλω να είμαι? Αυτόνομος. Θα πει αυτόνομος, καμία ανεξάρτηση δεν έχω. Αυτό δε αποτελεί το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό οι πρωτόπλαστοι θέλησαν, την αυτονομία τους. Όταν ο διάβολος τους υπέβαλε την θέση να υπάρχουν χωρίς το Θεό, να γίνουν γνώστε, δοκιμάστε λέει από τον καρπό, να γίνετε γνώστε χωρίς την επέμβαση του Θεού. Δεν τον έχετε ανάγκη το Θεό. Τότε όταν ο άνθρωπος μένει αυτόνομος, δεν έχει ως αρχιετυπό του τον Ιησού Χριστό, τότε μένει χωρίς προορισμό. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή του μαθηματός μας το ότι ο άνθρωπος, μη γνωρίζοντας τον Χριστό μέσα στην ιστορία, δεν μπόρεσε να βρει τον πραγματικό του προορισμό. Είναι δηλαδή γεγονός αυτό. Το βλέπει κανείς πολύ καθαρά. Αλλά όταν όμως δεν είναι ηνωμένος, δεν έχει το αρχιετυπό του μπροστά του, δεν το βλέπει τον Χριστό, τότε θέλοντας να δώσει οπωσδήποτε ένα νόημα στην ύπαρξή του, τι κάνει? Δημιουργεί υποκατάστατα προορισμό. Ποια είναι αυτά τα υποκατάστατα του προορισμού? Να παντρευτώ, να σπουδάσω, να γίνω πλούσιος, να με τιμήσουν, να προσφέρω στην κοινωνία ό,τι μπορώ και μετά να πεθάνω. Και τελείωσε. Είδατε φτώχεια? Πριν δούμε αυτό το περιεχόμενο της θεώσεως, πρέπει να πούμε δύο λόγια αυτόν τον τρόπο της θεώσεως.
Έτσι πολύ γρήγορα, στα πολύ λίγα λεφτά που μας μένουν, με ποιο τρόπο θα πλησιάσω το Θεό να θεωθώ, είναι η απορία. Όπως θα ξέρετε, στο Θεό υπάρχουν τρεις τρόποι κοινωνίας και ενώσεως. Τρεις τρόποι. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Προσέξτε το, να σας το εξηγήσω. Είναι ο κατουσίαν, ο καθυπόστασιν και ο κατενέργεια. Εξηγώ. Ποιος είναι ο κατουσίαν τρόπος? Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ηνωμένα κατουσίαν. Δηλαδή είναι μία ουσία. Μία ουσία, τρία πρόσωπα. Έτσι λένε. Είναι ο μόνος τρόπος που κατέφεται από την Αγία Τριάδα, τον Θεό. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ένας λοιπόν, μία ουσία, τρία πρόσωπα. Λέγεται ένωσης κατουσίαν. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο καθυπόστασιν. Υπόστασης θα πει πρόσωπο. Και θα πει ότι ο Θεός Λόγος επήρε την ανθρωπίνη φύση, την κτιστή δημιουργία, η θεότητα την κτιστή δημιουργία στη μορφή του ανθρώπου, αλλά δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα, το πρόσωπο του Θεού Λόγου και το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά ενώ είναι δύο ουσίες, η θεία και η ανθρωπίνη, είναι μόνο ένα πρόσωπο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δεν είναι δύο πρόσωπα, δεν είναι δηλαδή το πρόσωπο το ανθρώπινο και το πρόσωπο το θείο, ένα πρόσωπο είναι, ένα, μόνο ένα. Αυτό λέγεται καθυπόσταση. Δηλαδή ένωσης που ενώθηκε. Εδώ είναι όμως το σκαλοπάτι. Πώς ενώνεται ο Θεός με τη δημιουργία του? Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Και το τρίτο είναι η κατενέργεια. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ο τρόπος που επικοινωνεί ο Θεός με όλη την κτήση και συνεπώς και με τον άνθρωπο. Δηλαδή όταν λέμε θέωση, εννοούμε ότι δέχεται ο άνθρωπος αυτή την άκτιστη ενέργεια του Θεού με όλα τα επακόλουθα. Δηλαδή θυμόσαστε στη μετάμορφωση πως εδέχθησαν οι τρεις μαθητές τη δόξα του Χριστού? Δεν ήταν απλώς να βλέπουν μία δόξα, ένα φως, αλλά αυτή η δόξα ήταν φορέας όλης της μακαριότητας του Θεού. Όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε «καλόν εστίνει μας ο δε είναι», είναι καλό, ωραίο για μας να μένουμε εδώ. Ξέρετε τι έλεγε? Έλεγε αυτό που θα έλεγε ένας που θα πήγαινε στη Βασιλεία του Θεού. Διότι εκεί ζήσανε ένα κομμάτι της Βασιλείας του Θεού. Ωραία είναι στη Βασιλεία του Θεού. Το ωραίο όμως που ήταν? Στο φως. Κτιστών, έχουμε και κτιστών φως που ικανοποιούν τα μάτια μας. Το φως του Θεού. Γιατί ο Θεός φως εστί, η ενέργεια του Θεού. Η ενέργεια του Θεού, όχι η ουσία, η ενέργεια. Σημαίνει ότι είναι φορέας όλης της μακαριότητας, της ειρήνης, της ευτυχίας, της αγάπης και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ώστε όταν εγώ θέλω να θεωθώ, όταν η εικόνα του Θεού που είναι σε μένα πηγαίνει προς το πρωτοτυπό της, στο αρχέτυπό της, τον Ιησού Χριστό, και θεώνομαι, σημαίνει δέχομαι την ενέργεια του Θεού για να δεχθώ όλη αυτή τη μακαριότητα. Και όλη αυτή η μακαριότητα λέγεται με μία λέξη, θέωσης. Λέγεται θέωσης. Ώστε λοιπόν αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Παιδιά, αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, η θέωσης. Να μπει μέσα στη μακαριότητα του Θεού. Αλλά εδώ θα τελειώσουμε, γιατί τελείωσε και η ώρα, και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά. Μόνο θα παρακαλέσω, μην απογοητεύεστε αν είναι λιγάκι δύσκολα αυτά. Δεν πειράζει, ένα φροντιστήριο για να ανεβείτε και λίγο πιο ψηλότερα. Είναι χρήσιμο.